έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Να καλημερίσουμε τους καλεσμένους που έχουμε εδώ στο στούντιο, γιατί σε λίγο θα έχουμε και καλεσμένο που θα βγει με Skype. Είναι εδώ μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύλιος Λιβανός. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Καλή σας μέρα. Κύριε Λιβανέ. Είναι εδώ μαζί μας ο ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Λευτέρης Νικολάου. Καλημέρα σας, κύριε Νικολάου. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε παρέα. Σε λίγο θα έχουμε και μέσω Skype τον Κωνσταντίνο Μπάρκα, τον πρώην υφυπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως με τον, να κρατήσουμε την κοινοβουλευτική σειρά, έτσι δεν λένε συνήθως. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λιβανό και μετά να ακούσουμε και τους άλλους καλεσμένους. Κύριε Λιβανέ, δύο είναι τα μεγάλα θέματα αυτή τη στιγμή που συζητάει όλη η Ελλάδα. Το θέμα της υγείας, το θέμα το υγειονομικό του κορονοϊού. Κατ' επέκταση και η οικονομική κρίση που έχει πληγεί η οικονομία μας από τον κορονοϊό, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Θέλω όμως να ξεκινήσω με αφορμή και το ρεπορτάζ που κάναμε τώρα στην Κρήτη με το θέμα του κορονοϊού. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα χθες. Αποφασίσατε για κάποιους χώρους να είναι υποχρεωτική η μάσκα, για κάποιους άλλους χώρους όπως οι εκκλησίες να μην είναι υποχρεωτική. Η απόφαση αυτή κρίθηκε από υγειονομικά δεδομένα ή μπήκε λίγο και η πολιτική από πίσω, γιατί ξέρετε ότι στις εκκλησίες πάει ο απλός λαός, οι οποίοι είναι και ψηφοφόροι. Ναι, καλά, όλοι είναι ψηφοφόροι, έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις εκκλησίες. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, η πολιτεία, με επιτυχία έχει ακολουθήσει ένα δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος? Ακούμε τι λένε οι ειδικοί, ακούμε τι λένε οι επιστήμονες και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τις πολιτικές έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ποιος είναι ο στόχος? Να μην διασπαρεί ο ιός. Ποιος είναι ο στόχος? Να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν είτε στα νοσοκομεία είτε στα σπίτια τους με την αν νοσήσουν. Νομίζω ότι έχουμε πάει εξαιρετικά τόσο στην πρώτη περίοδο που μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε, όσο και στη δεύτερη που βλέπουμε ότι δυστυχώς για αυτές, άλλες χώρες που επίσης στην πρώτη περίοδο είχαν πάει καλά, παραδείγματος χάρη στα Βαλκάνια, τώρα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες, στα νέα δεδομένα, στις νέες απαιτήσεις που είναι το καλοκαίρι. Εμείς εφαρμόζουμε λοιπόν τα επιστημονικά δεδομένα της Επιτροπής από τη μια, από την άλλη προσπαθούμε συνεχώς με δυναμικό τρόπο όπου χρειάζεται να παίρνουμε μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή χαλάρωσε το σύστημα πολύ στην Ελλάδα, αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Χαλάρωσε το σύστημα γιατί κυρίως όλοι εμείς δεν προσέχουμε πια. Άρα επανέρχεται το θέμα της ατομικής ευθύνης. Πιστέψαμε ότι ξεμπερδέψαμε με τον κορονοϊό, αλλά τελικά ο κορονοϊός είναι εδώ. Ναι, και είναι και η φυσική ροπή των Ελλήνων, αλλά και όλων των ανθρώπων σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, να βγουν έξω, να είναι πιο χαλαροί, να είναι πιο άνετοι. Αυτό έτσι πρέπει να είναι, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να προσέχουμε. Άρα το θέμα της ατομικής ευθύνης είναι εδώ και μας ακολουθεί όλους και πρέπει να δίνουμε και το καλό παράδειγμα αλλά και επί της ουσίας να προφυλασσόμαστε. Δεν μου απαντήσατε όμως γιατί δεν βάλατε υποχρεωτικά. Παίρνουμε λοιπόν τα μέτρα δυναμικά. Στην εκκλησία. Έτσι, παίρνουμε τα μέτρα δυναμικά και όπου χρειάζεται θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Και νομίζω ότι μέχρι εδώ έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Επιτρέψτε μου να πω ότι χρησιμοποιούμε δε και μεθόδους πρωτοποριακές σε όλο τον κόσμο. Έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο λέγεται EVA, το οποίο μας επιτρέπει ακριβώς να κάνουμε συγκεκριμένους ελέγχους, χρησιμοποιώντας το που δεν το έχουν οι υπόλοιπες χώρες, έτσι ώστε να εντοπίζουμε αυτούς που πιθανόν να έχουν τον ιό και στη συνέχεια να μπορούμε να κάνουμε την ιχνηλάτηση. Αυτό μας επιτρέπει να κρατάμε τα κρούσματα κάτω. Δεν γίνεται τυχαία αυτό στην Ελλάδα επειδή ξέρω εγώ, ο Θεός μας αγαπάει περισσότερο. Κρατήστε αυτό. Όσον αφορά στο άλλο, για να μην νομίζετε ότι δεν θέλω να απαντήσω για την Εκκλησία, όλοι οι κλειστοί χώροι είναι επικίνδυνοι. Οι ανοιχτοί χώροι είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Όταν υπάρχει συνωστισμός στους ανοιχτούς χώρους και εκεί έχουμε μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα. Η Εκκλησία, όπου έβγαλε και η Ιερά Σύνοδος μία απόφαση και μία εγκύκλιο που λέει ότι πρέπει να αποφεύγουμε τον συνωστισμό, έχει μια μεγαλύτερη δυσκολία να ελεγχθεί από ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όμως ότι είτε είσαι στο σούπερ μάρκετ είτε είσαι στην εκκλησία, η απόσταση πρέπει να τηρείται και είναι χρήσιμο. Απλώς στο σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, ενώ στην εκκλησία απλώς συστήνεται. Ναι, το καταλαβαίνετε όμως γιατί. Yeah. Δηλαδή, τι θα βάλεις έναν ελεγκτή μέσα στην εκκλησία να μπει στο ιερό. Δηλαδή, είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση από έναν κλειστό χώρο, ένα κομμωτήριο ή ένα σούπερ μάρκετ. Έχουμε και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Μπάρκα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχαμε με το Skype. Εδώ είναι λοιπόν παρέα μας. Τον έχουμε τον κύριο Μπάρκα, να τον καλημερίσουμε. Εδώ είναι. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σιμοβολή, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο σε αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση για το θέμα του κορονοϊού. Πού συμφωνείτε, πού διαφωνείτε ουσιαστικά?
Ναι, κύριε Σιωμπόλη, νομίζω ότι είναι προβληματική η απόφαση της κυβέρνησης. Ακούω πάλι τον ήχο μου, οπότε... την επιστροφή να φτιάξουμε λίγο στον κύριο Μπάρκο. Ναι, έχουμε ένα θέμα. Δημιουργεί πρόβλημα η απόφαση της κυβέρνησης να καταστεί υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε ορισμένους χώρους κλειστούς. Θα σας θυμίσω ότι εδώ και περίπου ένα μήνα είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας στα πολυκαταστήματα. Αλλά χθες αποφάσισε να είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας σε σούπερ μάρκετ και σε άλλους κλειστούς χώρους, αλλά όχι σε χώρους θρησκείας όπως στις εκκλησίες. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει καμία πρώτη απόφαση. Συγγνώμη, μην τα αφήνουμε έτσι να περνάνε. Άρα κρίνεται ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα από πίσω. Είναι ανεξήγητη η απόφαση της κυβέρνησης και νομίζω ότι και εσείς το επισημάνατε με την ερώτηση στον κύριο Λιβάνο. Εγώ ερώτηση έκανα. Εσείς όμως είστε βουλευτής και κάνετε τοποθέτηση. Εγώ δεν κάνω τοποθέτηση. Εγώ ερώτηση έκανα. Είναι προβληματικό, όπως το καταλαβαίνετε και εσείς, από την ερώτηση λοιπόν που κάνετε στον κύριο Λιβάνο πριν και από την απάντηση του κύριου Λιβανού, η οποία δεν είναι απάντηση, είναι απλά μια πρόταση δική του, μια σκέψη δική του. Γιατί η κυβέρνηση αποφασίζει τη χρήση της μάσκας λόγω της αύξησης προφανώς των περιστατικών το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας σε κλειστούς χώρους και έχει καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, αλλά όχι σε χώρους προσευχής, θρησκείας κτλ. Όπως οι εκκλησίες. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποια αν θέλετε, σκέψη στο μυαλό της για την απόφασή της. Δεν αιτιολογεί την απόφασή της. Το κάνει έτσι, διότι θεωρεί προφανώς σωστά, κατά την άποψη των ειδικών, οι ειδικοί το λένε αυτό το πράγμα, ότι λόγω της αύξησης των περιστατικών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πατάει γερά τα πόδια της και να αποφασίσει ότι από τη στιγμή που έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, αυτό είναι λογικό, λόγω της εισαγωγής τουριστών από τον κόσμο έρχεται να μας επισκεφθεί, θα πρέπει να μας πει, να σκεφτεί ποιους λόγους, ποιος τι θα κάνει για να μπορέσει να περιορίσει την αύξηση των κρουσμάτων. Άρα ουσιαστικά, επειδή ο κύριος Λιβανός απάντησε, δεν σας καλύπτει η απάντηση που δίνει. Φαντάζομαι κανέναν. Από ο κ. Λιβανός αυτό που σας απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι θα είναι υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, αλλά στους κλειστούς χώρους που επιλέγει η ίδια. Και όχι γενικώς σε κλειστούς χώρους. Θα θέλαμε, κύριε Μπάρκα, επειδή έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νικολάου, τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, θα θέλαμε και την άποψη του ΚΚΕ γύρω από το θέμα του κορονοϊού, γύρω από το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε, αν αντιμετωπίζει σωστά η κυβέρνηση ή όχι, την κρίση αυτή που υπάρχει στην υγειονομική. Καταρχάς, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα που έχουμε, όπου μία σειρά ευρωπαϊκές χώρες πλέον μιλάνε για δεύτερο κύμα το οποίο έχει αρχίσει να εκφράζεται. Το να επανερχόμαστε σήμερα και στην Ελλάδα σε μία λογική ατομικής ευθύνης και τιμωρίας, η οποία θυμίζει, αν θέλετε, και τις πρώτες στιγμές της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας, ακριβώς φωτογραφίζει ότι παρά τις θυσίες που έκανε ο λαός μας, ο οποίος έμεινε δυνατός, έμεινε ασφαλής με τη δική του οργανωμένη πειθαρχία, έμεινε σπίτι, χωρίς βέβαια κατά την άποψη μας να υποστήλει και τη σημαία των διεκδικήσεων για τα σύγχρονα δικαιώματά του. Γίνανε πολλές μεγάλες κινητοποιήσεις σε κλάδους, στα σούπερ μάρκετ, στον τουρισμό, στις τρεπικοινωνίες, η μεγάλη πρωτομαγέτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Όμως σε μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας της χώρας, το κρατικό σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο. Γιατί παρά τις εξαγγελίες και του Υπουργού Υγείας και των υπόλοιπων ότι θα γίνουν όλες οι προσλήψεις που χρειάζονται κτλ. Συνεχίζει να λειτουργεί με πάνω από 15.000 συμβασιούχους ΣΟΧ ορισμένου χρόνου ή και διάφορων άλλων σχέσεων εργασίας, οι οποίοι κάποια στιγμή θα λείψουν. Γιατί είναι πάρα πολύ μακριά οι ανάγκες, να πω μάλλον ο αριθμός κλινών σε ΜΕΘ και συνολικότερα, από αυτές τις οποίες ορίζει ο ΠΟΗ. Πολύ χαμηλό αριθμό διασωληνωμένων. Δηλαδή δείχνει ότι το σύστημα υγείας αντέχει και θα λέγαμε το παραπάνω την κρίση. Μέχρι στιγμής αυτό αποδεικνύεται. Που δεν έχει αρχίσει ενδεχομένως να υπάρχει και να μην υπάρξει, λέμε εμείς, μια δεύτερη έξαρση του φαινομένου. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Δεν μπορείς εσύ να λες σήμερα ότι να πάω να πιάσω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κλίνες ΜΕΘ, όπου είναι ακριβώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ο οποίος τύχησε δεκάδες χιλιάδες θύματα σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία κτλ. Δεν μπορείς να συνεχίζεις τη λογική της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, η οποία σε 10 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ και τώρα Νέα Δημοκρατία, έκανε μία μείωση των κλινών συνολικά γύρω στο 20% και έκλεισε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να πανηγυρίζεις για τους συμβιβασμούς και τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν και το Συμβούλιο, οι οποίες ακόμα και έτσι ρίχνουν κατά πάνω από 8 δισεκατομμύρια τη χρηματοδότηση για την υγεία. Η υγειονομική κρίση είναι εδώ. Αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι έχει πλήξει πέρα από την υγεία μας, την τσέπη μας. Κύριε Λιβανέ,
είχατε μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρώπης για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα έρθουν κάποια δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Θέλω να μας ξεκαθαρίσετε. Εγώ προσωπικά που καλύπτω και το οικονομικό ρεπορτάζ, ακόμα δεν έχω καταλάβει πού και πώς θα πάνε αυτά τα χρήματα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε και να δώσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι έχουμε οικονομική κρίση, αλλά με αυτά τα λεφτά μπορούμε να βγούμε, ας πούμε, από το τούνελ. Ναι. Καταρχήν, δεν πανηγυρίζουμε για καμία από τις επιτυχίες που έχουμε σαν εξωτερική πολιτική, σαν οικονομική πολιτική και σαν εσωτερική πολιτική αντιμετωπίζοντας τον ιό. Η κυβέρνηση αυτή δεν πανηγυρίζει. Η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός κάνουν με τη δουλειά μας, όλοι μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή την υποχρέωση έχουμε. Εθελοντικά μπήκαμε στην πολιτική και ο λόγος που είμαστε είναι για να φέρνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και να αλλάξουμε το πολιτικό υπόδειγμα. Νομίζω ότι αλλάζει το πολιτικό υπόδειγμα. Και για να γεφυρώσουμε λίγο τις δύο συζητήσεις. Αυτό δηλαδή, για να πάμε στην τσέπη μας. Ναι. Κατευθείαν, δηλαδή να μπούμε στην ουσία. Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι ήταν ότι δεν μειώθηκαν τα χρήματα τα οποία θα εισρεύσουν στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι μια επιτυχία της Ελλάδας και στο κομμάτι του ΕΣΠΑ, στο κομμάτι των αγροτικών επιδοτήσεων. Μιλάω και στο κομμάτι στην ΚΑΠ, στην κοινή αγροτική πολιτική κτλ. Και στο κομμάτι της ενίσχυσης λόγω κορονοϊού, το οποίο έχει αυτή τη διάρθρωση, τα 32 δις, αυτή τη διάρθρωση. Αυτά τα 32 δις θέλω να μας πείτε πού θα μοιραστούν και πώς. Αν έχετε τη δυνατότητα, αν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα ήμουν ανακόλουθος με αυτό που σας είπα πριν, να σας έλεγα πού θα μοιραστούν τώρα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι πρώτον. Και έχει ένα δίκιο εδώ εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν θα μοιραστούν όπως μοιράστηκαν τις προηγούμενες φορές. Τις προηγούμενες φορές έγιναν τα πράγματα με πολύ λάθος τρόπο, γι' αυτό και δεν πιάσαν τόπο κύριε τα χρήματα. Κύριε Μάρκα, σε εσάς είναι τα βέλη, έτσι. Στρέφονται σε εσάς. Ετοιμαστείτε να απαντήσετε από τους μόλις ολοκληρώσει ο κύριος Λιβάνος. Καταρχήν, σέβομαι το γεγονός ότι ο κύριος Μάρκας δεν είναι στο στούντιο. Λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω προσωπικά στον κύριο Μάρκα. Η αναφορά μου ήταν κυρίως στον τρόπο που σπαταλήθηκαν τα χρήματα δεκαετία του 80. Άρα δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο του Πινάρη και του Πασόκ. Ο τρόπος αυτός δεν θα επαναληφθεί. Θα έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο είδαμε ότι δημιουργήθηκε μια επιτροπή στο ανώτατο επίπεδο που θα μπορούσε, με επικεφαλής έναν διεθνή οικονομολόγο με περγαμηνές. Αυτή έδωσε το πρώτο της αποτέλεσμα, που είναι η βάση συζήτησης για να φτάσουμε στις 15 Οκτωβρίου. Πότε να εγκρίνουμε την αποφασή. Πότε θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα? Αυτό το οποίο, αν θυμάστε, είχε πει ο Έλληνας Επίτροπος είναι ότι προφανώς οι εισρωές θα αρχίσουν από το 2021, αλλά θα προσπαθήσουμε, και εκείνος ήταν αισιόδοξος, έτσι είχε πει ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουμε κάποιες προκαταβολές από τον Οκτώβριο. Η ουσία τώρα ποια είναι? Η ουσία είναι ότι εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να πέσουν αυτά τα χρήματα, πρώτον, να βοηθήσουν την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό, τους Έλληνες που θα ταλαιπωρηθούν φέτος το καλοκαίρι, όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από τον τουρισμό και την εστίαση. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Άρα και τους άνεργους μας λέτε. Βεβαίως, αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης ήδη με τα 24 δις που έχει ρίξει στην αγορά. Έτσι. Άρα το ένα είναι η κοινωνική συνοχή και η ενίσχυση όσων βάλλονται από την διεθνή οικονομική κρίση του κορονοϊού. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα αλλάξουν το παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Αλλά όταν το ακούω τόσο, κύριε Λιβανέ, συγγνώμη που σας το λέω έτσι ειλικρινά, μου θυμίζει ότι κάτι θα γίνει, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, πολλά πράγματα μας θύμιζαν με τα παλιά κόμματα και τους παλιούς πολιτικούς ότι δεν θα γίνουν ποτέ, και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το χρόνο που κυβερνάει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία με το διαφορετικό τρόπο που στέκεται απέναντι στην πολιτική έχουν αλλάξει. Κύριε Μπάρκα, ακούσατε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και πριν πάμε στον κύριο Μπάρκα, γιατί σαφώς το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και το θέμα της μεγάλης αντιπαράθεσης που έχετε μεταξύ σας. Ή της μεγάλης σύνθεσης. Δηλαδή, εμείς επιδιώκουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, θα θέλαμε, και ειλικρινά το λέω αυτό τώρα, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από όλα τα κόμματα και από τους φορείς και από την κοινωνία να έρθουν και να καταθέσουν. Ξέρετε ότι αυτό δεν θα γίνει. Όχι, θα γίνει. Θα καταθέσουν, και αλλά δεν θα συμφωνήσετε ποτέ. Έχετε ξαναδεί δεν κυβέρνηση. Θα μην το λέτε αυτό. Έχετε ξαναδεί κυβέρνηση και πρωθυπουργό με τέτοια δημοκρατική άνεση και μπροστοβαρή σκέψη να λέει έκανα λάθος και αλλάζω την πολιτική μου σε κάτι. Αλλά πριν πάμε στον κύριο Μπάρκα, να του πω το εξής, ότι μάλλον δεν πάει πολύ συχνά στην εκκλησία εκείνος ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει τις διαφορές ανάμεσα σε ένα σούπερ μάρκετ και μια εκκλησία. Εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το χώρο προσευχής στον οποίο οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει στο θέμα του κορονοϊού. Εγώ αλλού ήθελα να το πάω, αλλά τώρα αυτό που λέει. Δεν ήθελα να το διακόψω πριν, γιατί δεν είναι εδώ. Πάμε στον κύριο Μπάρκα, γιατί περιμένει να απαντήσει. Κύριε Μπάρκα.
Κύριε Σιωμόπουλε, προφανώς και δεν καταλαβαίνω, αναφέρω, ξεκινάω από το τέλος, γιατί σε κλειστούς χώρους γίνεται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Δεν το εξηγεί κανείς δηλαδή. Ενώ οι επιδημιολόγοι λένε ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική χρήση της μάσκας λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, η κυβέρνηση επιλέγει να το κάνει σε όλους τους κλειστούς χώρους πέραν τους χώρους θρησκείας, στις εκκλησίες δηλαδή. Κανείς επιδημιολόγος δεν έχει πει κάτι αντίθετο. Άρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Λιβανός, ο οποίος δεν είναι και γιατρός, δεν μπορεί να εξηγήσει ευθαρσώς. Ή η κυβέρνηση, αν θέλετε, όχι ο κ. Λιβανός, δεν μπορεί να μας εξηγήσει πιστικά για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Τις θρησκευτικές απόψεις του καθενός θα αφήσει ο κ. Λιβανός στην άκρη να τις κρίνουν οι άλλοι. Αυτό το είπατε και νωρίτερα, κύριε Μπάρκα. Πάμε και στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης στα χρήματα. Εδώ σας λέω θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσετε. Επιτρέψτε μου, δεν διέκοψα κανέναν, οπότε επιτρέψτε μου. Δεν θέλω να σας διακόψω, προς Θεού. Το Ταμείο Ανάκαμψης, μην αγχωνείτε. Να πείτε στον κύριο Λιβανό, επειδή δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να τον δω, δεν είμαι στο στούντιο, να του πείτε ότι τη θρησκευτική πίστη του καθενός την αντιλαμβάνει ο καθένας όπως την αντιλαμβάνει και όχι δεν την κρίνει ο Λιβανός προφανώς. Επειδή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μπήκαμε, ή για τον εαυτό του προφανώς φαντάζομαι μιλάει, ή για ένα σύνολο βουλευτών, μπήκαμε στην πολιτική ως άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και όχι ως θέσφατο ή ως, αν θέλετε, μια λογική η οποία απορρέει την οικογένειά μας. Θα πρέπει να κοιτάξει την ηγεσία του κόμματός του, όπου αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός στη χώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η οικογένειά του ζει, στο σύνολο της οικογένειάς του ζει από την πολιτική. Άρα φαντάζομαι ότι δεν μπήκαμε όλοι μας, κύριε Σιωμόπουλε, ασχοληθήκαμε όλοι μας με την πολιτική ως μια λογική λύση των προβλημάτων της κοινωνίας. Αλλά ορισμένοι μπήκανε γιατί έχουν ως λογική. Κύριε Μπάρκα, καταγράφηκαν αυτά που είπατε. Πάμε να. Γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και μια ερώτηση και για τα ελληνοτουρκικά. Φαντάζομαι θα έχω το σύνολο του χρόνου που θα. Βέβαια, μα τον έχετε, δεν σα έχει διακόψει. Τον καταναλώνετε χωρίς να απαντάτε σε αυτά που σα ρωτάμε. Λοιπόν, ότι ό,τι σα είπε ο κ. Λιβανός δεν έχει καθόλου εικόνα τη πραγματικότητα. Δεν έχουν πέσει 24 δις στην ελληνική οικονομία. Πάμε στην οικονομία τώρα. Και εσείς προέρχεστε από έναν νομό τουριστικό. Είμαι στην Πρέβεζα, είστε Πρεβεζάνος. Στην καταγωγή, στην Πρέβεζα υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Τουρισμός δεν υπάρχει. Ολόκληρες οικογένειες, συγγνώμη, δεν έχουν πάρει καθόλου από τα χρήματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία λέει και η κυβέρνηση λέει ότι έχει μοιράσει τον ελληνικό λαό. Επαγγελματίες δεν έχουν πάρει από τα χρήματα αυτά. Να μην σας μιλήσω για το ΤΕΠΙΧ, να μην σας μιλήσω για το πρόγραμμα Συνεργασία, το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι χρειάζεται αλλαγές, τις οποίες δεν έχει κάνει ακόμα. Ένα αποτυχημένο πρόγραμμα όσον αφορά την υποστήριξη της εργασίας. Άρα λέτε μισό λεπτό ότι αυτά τα 32 δισεκατομμύρια, για να υπάρχει διάλογος, κύριε Μπάρκα, τον κάνετε σωστά το διάλογο εσείς. Άρα αυτά τα 32 δις, 72 είχε πει στην αρχή ο Πρωθυπουργός, τα 40 είναι το ΕΣΠΑ, τα 32 είναι, είπαμε, γύρω στα 19-20 επιδοτήσεις και τα άλλα 12, άλλα 10 περίπου είναι δάνεια. Πιστεύετε ότι αυτά δεν θα πέσουν στην πραγματική οικονομία? Πού θα πάνε? Επειδή λοιπόν δεν έχω φτάσει ακόμα 32 δις τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, 70 δις όπως είπατε και εσείς, κύριε Σιωμόπουλε, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 32 δις συν 40 αυτά που αναφέρονται στο ΕΣΠΑ. Πόσο κάνει αυτό το άθροισμα? Το ΕΣΠΑ, κύριε Λιβανέ, το ΕΣΠΑ δεν είναι δική σας επιτυχία. Το ΕΣΠΑ είναι χρήματα. Μα δεν μιλάμε για επιτυχίες, κύριε Μπάρκα. Επειδή εσείς είπατε για επιτυχίες, κύριε Λιβανέ, και συγγνώμη που δεν σας διέκοψα, αλλά σας παρακαλώ και εγώ να μην με διακόψετε. Τα 40 δις δεν αναφέρονται σε δικές σας επιτυχίες ή και οι επιτυχίες τις οποίες ανέφερε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά είναι χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει στις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών. Τα 32 δις, κύριε Σιωμόπουλε, δεν είναι 12 και 10, και όπως είπατε εσείς, 20 και 10. Είναι περίπου μισά-μισά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, κύριε Σιωμόπουλε, αποφάσισε να μειώσει τους ευρωπαϊκούς τα χρήματα τα οποία θα δινόντουσαν με προϋπολογισμό, με εν είδη χρηματοδότησης και εν είδη δανείων. Άρα είναι περίπου μισά-μισά. Η αρχική πρόταση ήταν 2-1, δηλαδή 2 επιδοτήσεις και 1 δάνεια. Η τελική πρόταση είναι μισά-μισά. Πρέπει να πάμε στον κύριο Νικολάου, δεν θα έχουμε χρόνο να μιλήσετε όλοι, πραγματικά. Επιτρέψτε μου, κύριε Σιωμόπουλε. Όχι, καταγράφεται ότι εσείς θεωρείτε ότι τα χρήματα αυτά τα περισσότερα θα έρθουν ως δάνεια και λιγότερο ως επιδοτήσεις. Καταγράφεται αυτό. Είναι θεμητό. Να πάμε όμως και στον κύριο Νικολάου, κύριε Μπάρκα. Επιτρέψτε μου, δεν είπα το τελικό επιχείρημα. Δεν θα έχετε χρόνο μετά να μιλήσει άλλο. Από τα χρήματα αυτά, κύριε Σιωμόπουλε, είναι έξω τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρηματοδοτήσει, όπως είναι η υγεία,
όπως είναι η παιδεία. Άρα αυτά που λέει ο κ. Λιβανός ότι θα χρηματοδοτηθεί η υγεία διαμέσου της χρηματοδότησης που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα, εγώ δεν θέλω να. Κύριε Μπάρκα, έχετε μιλήσει κι εσείς και ο κ. Λιβανός αρκετά. Αισθάνομαι ότι είναι ρηγμένος ο κ. Νικολάου και γι' αυτό πρέπει να πάω να του δώσω το λόγο. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, κύριε Νικολάου. Είναι ένα πεδίο που χειρίζεστε, είσαστε ευρωβουλευτής, είσαστε στην Ευρώπη. Ένα σύντομο σχόλιο. Βεβαίως να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και των ευρωομάδων στις οποίες ανήκουν στηρίξαν το σχέδιο ανάκαμψης. Έτσι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπήκαν στη διαπραγμάτευση για να καταρτηθεί το σχέδιο που καταρτίστηκε. Να πω καλύτερα, να είμαστε πιο ακριβείς. Τρία πολύ σύντομα σχόλια. Σεβόμενος. Ναι, δεν έχουμε και χρόνο, δυστυχώς. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Γιατί μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για διαπραγμάτευση με τις χρηματαγορές μέχρι το 2026, για αυτά τα χρήματα, άρα ακόμα τα χρήματα τα κατανέμουμε, δεν έχουν έρθει. Δεύτερο σχόλιο. Στην Ελλάδα είδαμε πάρα πολλές φορές να έρχονται πάρα πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά. Μάλιστα από το 2015 και η προηγούμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά και όλες τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα πρότευε στην απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Τι έγινε ενώ. Πρωτεύαμε στις απορροφήσεις κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Έγινε πάνω κάτω αυτό το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από ένα μήνα, όταν είπε: πήρατε και θα πάρετε κι άλλα. Σε ποιους αναφερότανε, σε ποιους απευθυνόταν ο Πρωθυπουργός? Στους μεγαλοξενοδόχους. Αυτοί οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγάλοι εφοπλιστές, οι μεγάλοι φαρμακοβιομηχανοί, οι άλλοι μεγάλοι επιχειρηματίες πήραν πάρα πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για διάφορους τομείς που έχει βάλει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές, η ψηφιακή οικονομία, τα δίκτυα. Την ίδια στιγμή που αυτοί έπαιρναν εκατοντάδες εκατομμύρια επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές από όλες τις κυβερνήσεις, οι εργαζόμενοι τους είδανε τους μισθούς τους να μειώνονται και μάλιστα, αν θέλετε, και το πόρισμα Πισαρίδη τώρα. Για τι πράγματα μιλάει, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύσουν τα κονδύλια που θα έρθουν και το έχει πει ανοιχτά. Άρα δεν ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, δεν ενισχύεται η εργατική τάξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι κτλ. Ιδιωτικοποίηση από την Ευρώπη. Το ζήτημα δεν είναι η ζωή, όχι. Το ζήτημα είναι από ποιους τα παίρνουν και σε ποιους κατευθύνονται. Ωραία. Εμείς σωστό, αυτό είναι δευτερεύον. Εσείς θέλετε να είμαστε στην Ευρώπη. Προσέξτε να σας πω. Στην Ευρώπη. Να σας απαντήσω, αμέσως. Πρώτα απ' όλα από την Ευρώπη δεν μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας και να φύγουμε. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Να το πούμε έτσι. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών που όλα έχουν ένα κοινό συμφέρον. Τι να κάνουν, αυτό που λέει το πόρισμα Πισαρίδη. Να ιδιωτικοποιήσουν και να εμπορευματοποιήσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό λέτε. Θέλετε να είμαστε σε αυτή την εργασία. Να ελαστικοποιήσουν τις θέσεις εργασίας. Αυτό το ερώτημα και την απάντησή σας να σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να κόψουν τα επιδόματα αργίας, να κάνουν επιδόματα συνεργασίας, δηλαδή να πληρώνουν εργαζόμενοι στον εργοδότη τις ασφαλιστικές χώρες. Δεν θέλουμε. Α, δεν θέλετε. Και δεν φεύγετε. Θέλουμε όμως. Και πάτε και είσαστε. Να είστε σίγουροι, κύριε Λεβανέ, ότι όταν το ΚΚΕ και ο λαός αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, θα λύσουμε και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λύσουμε και το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Και αν θέλετε προτάσεις από το ΚΚΕ, εγώ θα σας πω τρεις συγκεκριμένες που καταθέσαμε. Και είναι στο δικό σας γήπεδο. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τροπολογία καταθέσαμε. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιδιδεύματος για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Εκεί. Εδώ λοιπόν ορίστε προτάσεις. Μια τελευταία. Δεν έχουμε χρόνο και τις καλύψετε και με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ένα δεύτερο. Προφανώς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη με το κουκουέ για τη θέση μας στην Ευρώπη, για το καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Εγώ ήθελα να πω πέρα από τις ιδεολογικές ή πολιτικές μας διαφορές, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι και στο θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊού και στα ζητήματα της αναδιάρθρωσης της οικονομίας μας, αλλά κυρίως στα εθνικά ζητήματα και στην τουρκική προκλητικότητα, ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Προσωπική μου θέση είναι ότι πέραν του τι γίνεται στην πολιτική, πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Πρέπει να βάλουμε μπροστά το εμείς και να αφήσουμε λίγο πίσω το εγώ, σαν κοινωνία και σαν πρόσωπα. Πρέπει να αναλάβουμε την ατομική ευθύνη. Πρέπει να δούμε ότι το έθνος μας, η πατρίδα μας έχει ανάγκη και δεν πρέπει απλά να την εκμεταλλευόμαστε. Πρέπει να είμαστε παρόντες σε όλες τις εξελίξεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Έχει γίνει αντιληπτό ότι λέτε, νομίζω. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει όλοι να κινηθούμε με αίσθημα ευθύνης. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπάρκα που είναι Skype. Περιμένουμε, κύριε Μπάρκα, να σας έχουμε και από εδώ στο στούντιο. Δεν έχουμε χρόνο. Την επόμενη φορά θα είστε εδώ στο στούντιο να είστε μαχητικός και από κοντά μας. Αυτά που είπε ο κ. Λιβανός προφανώς αναφέρεται στους μακεδονομάχους συντρόφους του μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, Μπάρκα, επιτρέψτε μου, γιατί δεν μπορώ να μην τα προσπαθώ να συντονίσω μια κουβέντα στα τετρίς. Μιλήσατε. Των κεφαλαίων υπάρχουν ακόμα στα κεφάλια τους. Φαντάζομαι ένας από αυτούς είναι και ο κ. Λιβανός. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μπάρκα, ευχαριστούμε τον κύριο Λιβανό και τον κύριο Νικολάου. Θα σας έχουμε σύντομα ξανά κοντά να συζητήσουμε.